Μυστικά και tip και συμβουλές για όσους έχουν προβλήματα δυσκυλιότητας. Νούμερο 1. Μην αγχώνεστε, παιδιά. Χαλαρώστε. Όλα είναι εκτός ελέγχου. Εννοώ ότι τίποτα δεν είναι στον ελέγχό μας. Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε, όταν κάτι δεν είναι γραφτό να γίνει, δεν θα γίνει. Χαλαρώστε. Γιατί το άγχος χτυπάει και στο έτερο. Συν της άλλης. Ή στα μαλλιά. Καραφλιάζουμε. Πολλοί άνθρωποι βγάζουν σπυράκια από το άγχος. Είναι πολλοί ψυχολογικοί παράγοντες που άνθρωποι έχουν δυσκυλιότητα. Είναι το στρες της εργασίας, υποχρεώσεις, η καθημερινότητα, ο πολύβος ρυθμός ζωής στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις. Χαλαρώστε. Λοιπόν, μερικά μυστικά για τη δυσκυλιότητα είναι ένα κομμάτι της σοκολάτα γάλακτος ή ένα ποτήρι νερό κάθε πρωί ή ακόμα και μία κουταλιά της σούπας ή του γλυκού ό,τι επιθυμείτε, ελαιόλαδο κάθε πρωί. Και το βράδυ πριν κοιμηθείτε, μία κουταλιά του γλυκού ταμαρίν. Είναι σαν μαρμελάδα με γεύση σίκο, πολύ ωραία. Και θα δείτε που κάθε μέρα θα επισκέπτεστε την τουαλέτα σας και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Πολύ βοηθάει η γυμναστική, η διατροφή. Προσπαθήστε να αποφύγετε το αλάτι και τη ζάχαρη. Δεν θέλω να κλέβω γιατί αυτά πρόκειται να αναφέρω σε άλλο βιντεάκι, σε άλλο επεισόδιο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επισκέπτες και χρήστες του YouTube. Αλλά θα σας πω μερικά πράγματα. Πολύ βοηθάει και το γάλα και η σοκολάτα υγείας. Όσοι έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, μπορείτε να πιείτε ένα μισό ή ολόκληρο ποτήρι φλιτζάνι ή του νερού, καθαρκτικό, εάν έχετε πολύ καιρό να πάτε στην τουαλέτα, και προς Θεού μην φάτε κατσίκι. Το κατσίκι στην πόνη. Εγώ μία φορά έφαγα κατσίκι και για μία ολόκληρη εβδομάδα δεν πήγα καθόλου να ενεργηθώ. Έλεος, προτιμήστε το κοτόπουλο ή το χοιρινό ή κάτι άλλο. Όχι κατσίκι. Και το αρνί βέβαια δεν βοηθάει πολύ. Και μην προτιμάτε τα φάρμακα, γιατί μετά συνηθίζει ο οργανισμός, παθαίνει ανοσία. Καλύτερα να προτιμήσετε τα γιατροσόφια και όλα αυτά που προέρχονται από τη γη. Τα όσπρια που βοηθάνε πάρα πολύ. Οι φακές και το κρέας και ο καφές βοηθάει. Και η σοκολάτα. Αλλά όλα με μέτρο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Φιλάκια πολλά!